Καλημέρα, καλημέρα. Τσε κακνά ο Ελπίζω να είστε καλά. Όσοι το βλέπετε το πρωί, όσοι το βλέπετε το απόγευμα. Εγώ σήμερα το γυρίζω σήμερα και λίγο πριν πάω στη δουλειά. Άρχισα να ξυπνήσω, είναι η αλήθεια, γιατί ήμουν κουρασμένο από χθε. Ε, προσπαθώ λίγο να τα προλάβω όλα, αλλά είναι λίγο δύσκολο γιατί κάνω πολλά πράγματα μέσα στη μέρα και πάρα πολύ δουλειά. Αλλά ναι, τα καταφέρω. Προσπαθώ να κρατήσω το πρόγραμμα να μην σπάσω το, Σαβά... το Σάββατο τουλάχιστον. Το άλλο, το unboxing θα το βγάζω ανάλογα, η Δευτέρα, η Τρίτη, Τετάρτη, ανάλογα τα κέφια. Γιατί καμιά φορά μα, το έχω κάνει και θέλω να το δείτε, το βγάζω πιο νωρίς, Αλλά ναι. Αχ, το σημερινό επεισόδιο. Το προηγούμενο πήγε πολύ ωραίο. Μ' άρεσε. Μια και μιλήσαμε για την πειρατεία. Ε, Λοιπόν, σήμερα το, το που παίζει να σας αρέσει περισσότερο, ίσως δεν ξέρω, μπορεί και, ναι, μπορεί και όχι, έχει να κάνει καθαρά με τα παιδικά μας χρόνια. Και ο τίτλος λογικά παίζει να αυτό να βάλω η κονσόλα των φτωχών, γιατί τεχνικά άμα το κολοσκεφτείτε, σε αυτή τη χώρα οι περισσότεροι, όταν ήμουν ένα παιδί βασικά, να το πάρουμε την αρχή, όταν ήμουν ένα παιδί, δεν ήξερε και πολλά άτομα. Καλά, εντάξει, μεγάλε σε χωριό, απομονωμένο, ε, ναι. Αλλά στο χωριό ένα παιδί είχε Game Boy. Δηλαδή η επαφή μου μεγαλώνας με το Game Boy ήταν απλά έτυχε να δω ένα παιδί από το χωριό που είχε το Game Boy και είχε δύο κασέτες. Η μία ήταν το Street Fighter το 1 ή το 2 ήταν που μου άρεσε πάρα πολύ και το Mario. Αυτά είχα δει. Είχα δει κάτι άλλο. Η περισσότερο όμως και... Ποντάρωσε αυτό και νομίζω ότι ισχύει, η Ελλάδα τουλάχιστον, μεγαλώσαμε με τις κλασικές τετροκονσόλες. Αυτές οι κονσόλες που στην αρχή είχαν ένα παιχνίδι και ήταν το τέτρις, παραδείγμα αυτές οι γκρι κονσόλες που είχε τα κίτρινα τα κουμπιά και είχε το τέτρι το κλασικό, το οποίο ήταν το πρώτο introduction, άρα ένα παιχνίδι, μια κονσόλα... Το θυμάστε, έλα, έλα. Ήταν, κοστίζαν τότε κοντά στα 3.000-2.500 δραχμέ. Κάπου τόσο. Για όσου είστε νέοι και δεν ξέρετε από δραχμέ, κοντά στα, 3, 000, στα, 10 ευρώ περίπου. Λοιπόν, και παίρναν δύο αλφα μπαταρίε οι περισσότερε. Πήγαν και κάποιε με τρία αλφα μπαταρίε. Αλλά οι περισσότερε πέραν δύο αλφα μπαταρίε και έπαιζε με αυτό. Έχει τον ήχο του τέτρι στον παρμορφωμένο από το πλάι, τον κλασικό. Συμφωνεί και το κινητό μου αυτό. Λοιπόν. Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, και. παίζαμε με αυτά. Μεταξύ με ένα... Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Δηλαδή, είχα δει πάρα πολλά παιδιά στο χωριό, πάρα πολλά παιδιά που είχα συναντηθεί. Και γενικά, έπαιζε μόνο αυτή η κονσόλα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι Έλληνε ήταν σε επαφή με το gaming όταν το ένα μικρή με αυτό το πράγμα. Και το κινητό συνεχίζει να συμφωνεί, αλλά στο βάλουμε αθόρυβο, γιατί δεν γίνεται κάθε φορά που λέω κάτι. Να δονείται και να χτυπάει. Λοιπόν, ε, θα ήταν ωραίο να έχω έναν AI βοηθό εδώ και να συμφωνεί ή να διαφωνεί με αυτά που λέω. Μπορεί να το εφαρμόσουμε σε ένα επόμενο βίντεο, δεν ξέρω. Έχω κάτι στι στο μυαλό. Λοιπόν, στο αυτά. Οπότε διαψεύστε με, αλλά νομίζω ότι αν ποντάρω σε αυτό θα πέσω μέσα. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σα εμπειρία. Πάντω, ναι, Εμένα η πρώτη μου επαφή με το κομμάτι. Καλά, σα έχω πει την ιστορία με το. το... Πώ το λένε με το ατάρι αλλά η... Η... αυτό που είχα εγώ στην ουσία δικό μου, δικό μου ήταν αυτό και πως ήταν αυτό θυμάμαι τότε, πες να ήταν 1994 1996 εκείνα τα χρόνια ήταν λίγο θολά στο θέμα χρονολογικά πως πήγανε. λοιπόν τότε εκείνη την εποχή θυμάμαι ε, ο πατέρας μου, βασικά ο πατέρας μου παράλληλα με όλα τα έκανε δούλευε στο νοσοκομείο τραυματιοφορίας, ήταν τραυματιοφορίας τώρα είχε βγει στη σύνταξη στο νοσοκομείο τη Λίμνου. Και κα όταν ήμασταν παιδιά, κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα κάνανε γιορτέ. Ξέρετε, αυτέ τι γιορτούλε που δίνανε, δίνονταν κάποιο ο Γεωβασίλη, φωνάζαν τα παιδιά των υπαλλήλων και του δίνανε δωράκια. Που μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχα πάει σε πάρα πολλέ, αλλά σε όσε είχα καταφέρει και είχα πάει ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και σε μία από αυτέ τι γιορτέ πήγαμε εγώ και ο αδερφό μου. Η αλήθεια όμω εδώ τώρα θα σα γελάσω γιατί δεν ξέρω αν ήταν δικό μου δώρο ή του αδερφού μου. Γιατί πολλα... εμεί με τον Παρασκευά, τον Πάρη το δεύτερο, το δεύτερο αδερφό μα, τρία αδέρφια, εγώ ο Πάρη και ο Παναγιώτη, λοιπόν με τον ε, Πάρη, μοιραζόμασταν τα παιχνίδια μα συνήθω. Να πω την αλήθεια, εγώ μοιραζόμουν τον Παρασκευά περισσότερο. Για <laughs> <laughs> πιο κούλπα <cool> <laughs> 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 Αλλά πέρα από αυτό. Λοιπόν, έχουμε δύο χρόνια διαφορά, οπότε ήμασταν πολύ κοντά και. Ναι. Αλλά αυτό δεν θυμάμαι εάν ήταν δικό μου δικό μου δώρο, ή ήταν δώρο του Παρασκευά και το έπαιρνα κι εγώ. Εδώ θα σα πω ψέματα αλλά δεν έχει και κανένα νόημα στην ουσία μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, και ένα από αυτά τα παιχνίδια, λοιπόν, ένα από αυτά τα δώρανα τα χρόνια, τότε ήταν το 94-96, ξαναλέω, ήταν αυτό εδώ το πραγματάκι, ένα μακρό στενό κουτάκι, το οποίο είχε μέσα την κονσόλα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το δικό μου το μυαλό τότε, όταν το πρωτοείδε, πόσο, πόσο ξετρελάθηκε. Δηλαδή το λάτρευα. Το λάτρευα. Καθόμουν και έπαιζα τέτρι ασταμάτητα. Δεν είχε τίποτα άλλο, μόνο τέτρι είχε έτσι. Λοιπόν, τέτρι, τέτρι, Θυμάμαι συγκεκριμένα σκηνικά. Α πούμε, εμένα, οι γονεί μου εκτό από όλα τα άλλα, γιατί στο χωριό κάναμε πολλά πράγματα. Είχαμε και πρόβατα, έχουμε και... είχαμε πρόβατα, αμπέλια, χωράφια, οτιδήποτε. Και όταν ήμασταν μικροί, πολλέ φορέ η μαμά μου μα έπρεπε να πηγαίνουμε να δώσουμε τα πρόβατα. Τα καλοκαίρια ή τα απογεύματα, γιατί βοηθούσαμε, ρε βοηθούσαμε. Για να μην μα αφήνει στο σπίτι μόνο, τυπικά γιατί ήμασταν θηρία, το θέσω απλά. Ε, μα έπαιρνε μαζί. Οπότε πήγαινε στα πρόβατα, γιατί ο μπαμπά μου δούλευε, γιατί θα ήταν στο νοσοκομείο συνήθω τι περισσότερε φορέ από την νόση ή οτιδήποτε. Οπότε η μάνα μου μα έπαιρνε και πηγαίναμε να αρμάξουμε τα πρόβατα, να πάρουμε το γάλα. Και πολλέ φορέ, άμα ήταν και ο καιρό καλό και αυτά, να τα βόσκουμε κιόλα. Δηλαδή, έχω περάσει πολλά απογεύματα τη ζωή μου βόσκοντα πρόβατα. Ωραία ήταν. Από ψέματα μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, ειδικά στα... όταν είσαι παιδί, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο βαρετό, αλλά να καλύψει πολλά πράγματα. Λοιπόν, και θυμάμαι υπήρχε μια όπως, το θυμάμαι σαν χθε αυτό το σκηνικό. Μα είχε πάρει μάνα μου να πάμε στη μάντρα και συνήθω κάναμε δύο δρόμου. Ή θα πηγαίναμε από τον κεντρικό από κάτω, γιατί είναι κοντά στο κεντρικό η μάντρα μα, ή θα πηγαίναμε από πάνω από έναν άλλο δρόμο, θα περνούσαμε ένα χωματόδρομο, θα κατεβαίναμε και πάνω στη γωνία στο χωματόδρομο τέλο πάντων είχε μια άλλη μάντρα από έναν άλλον γείτονα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και θυμάμαι εγώ τώρα είχα την κονσόλα και το είχα πάρει μαζί μου. Δεν ξεκολούσα έτσι. Και. Δεν ξέρω, είχα κολλήσει τόσο πολύ στον δρόμο που περπατούσα στον δρόμο περπατούσα και έπαιζα, περπατούσα και έπαιζα, περπατούσα και έπαιζα. Λοιπόν, οπότε λέω στη μάνα μου, εγώ θα κάτσω εδώ, δεν έχω ρίξει την αρθό κάτω. Παρατάει, κάθομαι συγκεκριμένα στη μάντρα της, γωνία στο δρόμο, ακριβώς που κάνει γωνία δρόμο, κάθομαι κάτω, στα, στα χόρτα, τι είχε τέλο πάντων, στο χώμα το δρόμο. Η μάνα μου φεύγει, εντάξει, δεν ναι, με παράτησε εκεί να κάτσω να παίξω. Και θυμάμαι να κάθομαι να παίζω και ήταν η πρώτη φορά που έπαιξα τόσο καλά. Δηλαδή δεν είναι ήθελα πάρα πολύ να δω πού, πού τερματίζει επάνω, πού τερματίζει το σκορ. Και πήγαινε, 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 είχα φτάσει πόσο ήτανε. 99.000, εγώ τότε πίστευα ότι τερματίζει σε 100.000 για κάποιο λόγο. Και ήθελα να πάω, ήταν 99.000 πόσο, 98.000, 99.000 μέσα, πάπα. Πά, και θυμάμαι το είχα πάει Βέβαια, έχασα μετά από ένα σημείο, αλλά θυμάμαι. ήμουν τόσο προσιλωμένο σε αυτό το πράγμα που πήγε, ήρθε η μάνα μου, άρναξε τα πρόβατα, τα ετοίμασε, τα έκανε, τα, τα ραντε. Και εγώ ακόμα. ήμουν εκεί και μια συμφάση, wow, Γουάου, είχα εντυπωσιαστεί, γιατί δεν το είχα πάει ποτέ τόσο ψηλά. Και... <σκλίξε> <σκλίξε> ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο. Λοιπόν, ωραίε εποχέ, ωραίε εποχέ. Και έχω και άλλε ιστορίε, οι οποίε δεν θα τι πω. Ε, οι οποίε είναι πολύ. Δεν, δεν πρέπει να υποθούν αυτέ τι ιστορίε κάποια στιγμή στο μέλλον μετά από χρόνια. Φυλακή δεν πάω μετά από τόσα χρόνια βέβαια γιατί έχει παραγραφεί. Αλλά παιδί, παιδί δεν ξέρει, α μην πω καλύτερα. Όχι εντάξει. Ε, Τέλο πάντων πρέπει να μπλέκα τώρα. Ο, οι οι, οι, οι βασικέ μου παιδικέ αναμνήσει με το gaming είναι το ότι εγώ ήθελα να αγοράσω. Ήθελα πάρα πολύ Game Boy, αλλά ήταν πολύ ακριβό για τα δικά μα τα τα δεδομένα τότε. Γιατί τώρα ξέρετε ποιο είναι το αστείο. Πολλέ φορέ ακούω με, το, με την ενασχόλησή μου με το gaming χώρο να λένε όλοι το Game Boy και το Game Boy και όλοι θέλαμε, είχαμε το Game Boy και έπαιζα το Game Boy και έρανα το Game Boy. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ακριβό το Game Boy για εκείνα τα δεδομένα τη εποχή. Και δεν είχαν όλε οι οικογένειε. Ή εκτό εγώ ήμουν πολύ φτωχό, δεν ξέρω. Δηλαδή μπορεί να κάνω εγώ λάθο. Αλλά με τα δικά μου μάτια τη εποχή. Και ακόμα και σήμερα, άμα γυρίσω πίσω και εδώ, ήταν πολύ ακριβή κονσόλα το Game Boy και δεν είχαν όλη τη δυνατότητα να την αγοράσουν. Σα ξαναλέω, στο χωριό μόνο ένα παιδί το είχε. Να Έχω ωραίε ιστορίε και από αυτό. Πω, πω, ναι. Λοιπόν. Ε... και. Επειδή δεν μπορούσαν όλοι να αγοράσουν, αυτή ήταν η πιο προσβάσιμη κονσόλα. Οπότε όλα τα πιτσιρίκια, τουλάχιστον δεν μπορούσε να το διαθέσει 35-40.000 χιλιάδε τότε, πόσο έκανε το Game Boy, αλλά μπορούσε να διαθέσει ε, 3.000 δραχμέ, 2.400 με λίγη οικονομία. Ήταν πιο εύκολο δώρο, πιο βατό δώρο. Οπότε ξέρει, είναι αυτό το. Τι έχει, παιδί μου, θέλω Game Boy. Έχουμε Game Boy στο σπίτι. Αυτό ήταν το Game Boy στο σπίτι. Λοιπόν, οπότε κάπω έτσι εξελίχθηκε η φάση με το συγκεκριμένο. Πολύ όμορφο. Μετέπειτα, μετά από κάμια τριετία, τετραετία, όσοι θυμάστε, ήρθε το εξελιγμένο μοντέλο. Το οποίο εξελιγμένο μοντέλο είχε η 99 σε ένα. Εν μεταξύ, τώρα από δίπλα παράλληλα, έχω καρτέλα. Στην οποία καρτέλα είναι, γι' αυτό μου ήρθε η αναμνήση και το κάνω το σημερινό επεισόδιο. Ένα τύπο που ακολουθώ πάρα πολλά restoration ε, κανάλι, Μου αρέσει πάρα πολύ. Χαλαρώνει πάρα πολύ το restoration. Είτε ρολόγια restoration, είτε αντικείμενα από το παρελθόν, τα ηλεκτρονικά όχι τόσο, αλλά έτυχε τώρα ένας τύπος να έχει αυτό το 999991 και το θυμήθηκα ρε παιδί μου. Και θυμάμαι ότι ναι, συγκεκριμένα ήρθε το 99 σε 1, πρώτα είναι το 9 σε 1, που τυπικά τι ήταν η διαφορά, ήταν το τέτρις και ήταν το Tetris και με άλλε ταχύτητε. Δηλαδή, ήταν κάποιε ταχύτητε στι οποίε το Tetris έτρεχε πιο γρήγορα τα τουβλάκια, ή ήταν τα puzzle, τα, τα, τουβλάκια τα λίγο πιο όλοξα. Βέβαια, η αλήθεια είναι το original Tetris δεν το νίξει ποτέ κανένα για μένα. Δεν πάει να βάλει ό,τι θέλει μέσα στο Tetris. Για μένα το απλό, το vanilla Tetris ήταν το καλύτερο Tetris ever, 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 ever. Δηλαδή, η ικανοποίηση που ένιωθε αυτό να ολοκληρώνει τα κουτάκια και. Ήταν άλλη φάση, ήταν πολύ ωραία φάση. Ε ήταν και είχε και εκείνο το παιχνιδάκι. Θα προσπαθήσω λογικά, αν προλάβω να κάνω το edit σήμερα, Παρασκευή, θα σα το φτιάξω λίγο πιο ωραίο. Ε, θα το δείτε Κυριακή, γιατί θα ήθελα να το κάνω λίγο πιο ωραίο το θα Σα δείχνω και πραγματάκια παράλληλα. Ελπίζω να τα καταφέρω στο edit, γιατί ο χρόνο είναι. Ο χρόνος είναι, δε, είναι κάτι που δεν υπάρχει δυστυχώ. Δηλαδή, όταν εγώ πρέπει να τα χωρέσω όλα πολύ πακτωμένα. Τέλο πάντων, και ήταν εκείνο που είχε τα αμαξάκια, τα ραλάκια, που ήταν τρία τρία, 1, 2, 3, 4. τέσσερα τετραγωνάκια προ τα πάνω και δύο ρόδε από τη μία, δύο ρόδε από την άλλη. Και έμοιαζε ότι κάνει. Καλά, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν το πρώτο racing που <laughs> θυμάμαι να παίζω στη ζωή μου. Το πρώτο racing μου ήταν αυτό. Τα, τα μαξάκια με τα τουβλάκια του τέτρι. Να, βλέπετε, πέφτουν και από μάνα, στο, στην οθονίτσα. Λοιπόν, ε, τα πρώτα ραλάκια, τα πρώτα κομματάκια αυτά που ήταν τα, 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 τα τουβλάκια αυτά που έτρεχε και έκανε, μ' άρεσε πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα 9.999 πόσα παιχνίδια είχε, ήταν το ίδιο πράγμα σε παραλλαγή. Πιο γρήγορο, πιο γρήγορο, πιο γρήγορο. Και αυτά ήταν να τρέχει με slipstream ταχύτητα, όσοι θυμάστε, που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, το εξελιγμένο από τα 250 εκατομμύρια παιχνίδια που είχε, αυτά τα δύο μ' άρεσαν περισσότερο. Ε, ωραίες εποχές. Πολύ ωραίες εποχές. Πάρα πολύ ωραίες εποχές. Δεν ξέρω, πείτε μου εσείς από κάτω στα σχόλια. Παίζατε με αυτά, έφτασα στα χέρια σας ποτέ κανένα τέτοιο ή ήσασταν από τους προνομιούχους οι οποίοι πήγαν κατευθείαν στο... Στο ποιο ήταν, στο Game Boy. Το οποίο Game Boy απλά αλλάζει κασέτα. Καλά, αυτό δεν το νίκησε ποτέ τίποτα έτσι. Δε, δεν είχ, δεν δέσμευε κονσόλα με παιχνίδι. Απλά δέσμευε κασέτε. Άλλαζε κασέτε, έπαιζε παιχνίδια. Ήταν στα δικά μου τα μάτια αυτό κάτι το οποίο πάντα το θαύμαζα και πάντα μου άρεσε. Το γεγονό του να μπορεί μέσα σε, σε, ένα κομματάκι ή τέτοιο να μην χρειάζεται να το αλλάζει, απλά να βάζει το παιχνίδι που θε. Ωραίε εποχέ, ωραίε εποχέ. Και αλήθεια είναι τώρα, αν μου δίνει μια τέτοια για παράδειγμα, κάποια στιγμή νομίζω έχει ξαναπέσει στα χέρια μου, αλλά δεν θυμάμαι. Έχω πολλά χρόνια πάντω να πιάσω. Πάνω από δεκαετία έχω να πιάσω τέτοια κονσόλιτσα. Είχε και αυτή την κούρμπα, η οποία βάζε στα δάχτυλά σου και βόλευε τέλεια. Γιατί βάζε τα δάχτυλά σου από κάτω, το κρατούσε και έπειλε. Εντάξει, άλλο level πρόσφυση δεν παίζει. Ήταν πολύ καλομελετημένη αυτή η κονσόλα. Και απορώ το ότι υπάρχουν ακόμα υπάρχουν. Νομίζω ότι υπάρχουν, μπορεί να βρεθεί. Νομίζω πω λέγεται Brick Game ή Brick Game ή Tetris, Retro Tetris ή οτιδήποτε. Έχει διάφορα νόματα η αλήθεια είναι. Πλάκα, 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 παίζει να ψάξω να βρω, να πάρω στη βαφτιστήρα μου όταν μεγαλώσει λίγο ακόμα κάτι τέτοιο, να, να δει τι θα πει το, 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 τίμιο, το original, το σκληροπυρηνικό, το gaming. Αλλά ναι, λοιπόν, ναι, ωραίες εποχές, ωραίες εποχές. Αυτό απλά με ενέπνευσε, το είδα, μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σα. Δεν ξέρω σήμερα λόγω χρόνου, λόγω τέτοιου, να είναι ένα μικρό επεισόδιο, πρέπει να είναι το πιο μικρό από όλα, λογικά. Αλλά δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά και τα μικρά επεισόδια έχουν και αυτά τη θέση του και την αξία του. Γιατί ξέρει, τι, βλέπει κάτι και σου φέρνει αναμνήσει, σου φέρνει πραγματάκια που δεν περίμενε ότι, ξέρει. Εντάξει, ωραία τα μεγάλα, ωραία τα ακριβά, ωραία τα τέτοια. Αλλά τα καλύτερα μας παιχνίδια τα κάναμε με, με πράγματα τα οποία και συσκευέ και οτιδήποτε τα οποία δεν αξίζανε μία. Α πούμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ο ήμουν πέμπτη δημοτικού, στο πρώτο μου ταξίδι που πήγα ποτέ. Είχαμε έρθει με τον πατέρα μου Θεσσαλονίκη. Πρώτη φορά που ήρθα Θεσσαλονίκη ποτέ. Πρώτη φορά που ταξίδεψα ποτέ. Λοιπόν. Και μου είχε πάρει ο πατέρα μου τότε μία συσκευή. Θυμάστε εκείνα τα. Θα θυμάστε, προφανώ, θα θυμάστε πιο πάλι, και είναι τα ηλεκτρονικά τα οποία ήταν τυπωμένα από πίσω, οι φιγούρε τι γινόταν, πάνω στο φιλμ. Είχε ένα, η οθόνη και ήταν προτυπωμένο. Οπότε έδινε ρεύμα και άναβε συγκεκριμένη περιοχή. Εκεί είχε ένα με διαστημόπλια. Το οποίο αρχόταν διαστημόπλια, μοιάζε πάρα πολύ το συγκεκριμένο με το. έμοιαζε, ε, εντάξει. με το Alien Impact που είχε το 3310 το κινητό τη Nokia. Γι' αυτό μου αρέσουν αυτά πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη μου επαφή. Οπότε ξέρετε, η πρώτη επαφή είναι και η πιο ωραία, τυπικά. Οπότε, και ήταν ένα πραγματάκι με κάτι, μια προτυπωμένη οθόνη. Και είχε ένα διαστημόπλαιακι, που απλά το διαστημόπλαιο πήγαινε πάνω κάτω. Είχε μία, δύο, τρει θέσει, τέσσερι, πέντε. Δεν ξέρω πόσε είχε, ξέρεις, από τη μία πλευρά τη οθόνη, όπω το βλέπει εσύ, πέντε θέσει μπορούσε να πάρει. Και ερχόταν από την άλλη πλευρά, από εδώ διαστημόπλαια και εσύ ανέβε τα 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 πάνω κάτω πάνω κάτω και πιου πιου, πιου, πιου πυροβολούσε και σκότωνε στα διαστημόπλια. Οπότε δεν έπρεπε τα διαστημόπλια από αυτή την, από αυτή την πλευρά να φτάσουν το δικό σου διαστημόπλιο από αυτή την πλευρά. Οπότε εσύ πάνω κάτω πάνω κάτω. Εντί που θυμάμαι ότι ήμουν στο καράβι το 8 ώρε ταξίδι από Θεσσαλονίκη Λίμνο και το σαπίζω μία η ώρα το βράδυ. Εγώ να κάθομαι να παίζω αυτό. Λοιπόν, ήταν αυτά τα μικρά τα χαζά τα παιχνιδάκια. Αυτά ήταν και τα καλύτερα. Γιατί αυτά είχαμε, αλλά ήταν ωραία, ήταν ωραία. Πείτε μου εσεί από κάτω. Γράψτε μου, τι σα έχει μείνει από εκείνη την εποχή. Εντάξει, όσοι ήσασταν προνομίου, ξαναλέω και τυχεροί και είχα την Game Boy, μπράβο και καλά σα. Ε... και παίρνω σε και καλά. Αλλά όσοι ήσασταν σε αυτό το μούντρε, παιδί μου, που πιο πολύ παίζετε με αυτέ τι κονσόλε, πείτε μου τι εμπειρίε σα, πείτε μου κάτι, σα άρεσε. Ποιο ήταν, ποιο ήταν το αγαπημένο από τα δύο παιχνίδια. το τέτρι μόνο ή τα αραλάκια. <laughs> Αχθέ μου, τι ωραία. <laughs> αυτό. Οπότε ναι, στο επόμενο επεισόδιο τώρα ελπίζω να το προγραμματίσω λίγο πιο ωραία και να βγει λίγο πιο μπαμπάτσικο και λίγο πιο πλούσιο. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι να τρέχουν διάφορα και νομίζω ότι είναι και μια ωραία πάσα το συγκεκριμένο με το, με το handheld γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία τα handhelds. Είναι μια ολόκληρη ιστορία τα handhelds. Και έχω πολλές ιστορίες να αναφέρω πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Θα ήθελα να πιάσω το PSV είναι κάτι το οποίο εδώ και πολλά χρόνια το έχω στο μυαλό μου. Στην καριέρα μου ως gamer, και ως gamer, μου φαίνεται τόσο τραγικό να το λέω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, στην πορεία μου τόσα χρόνια, πέρασαν από τα χέρια μου 4 PSV. Δηλαδή έφτασα σε σημείο να έχω 4 PSV. Το πρώτο μου το PSV το έκανα δώρο στην τότε σχέση που είχα, στην τότε κοπέλα που είχα, στο έκανα δώρο, δεν εκτιμήθηκε ποτέ, πεταμένα λεφτά. Γι' αυτό σα κάνω λέω: Ποτέ μην ασχολείστε με τι κοπέλε να τι παίρνετε δώρο που έχει και αυτά. Άστα, πάρτε κάτι άλλο. Κρατήστε τι κονσόλε για εσά. Λοιπόν, ε, το δεύτερο ήταν το, το μοντέλο του το 2004. Ποιο ήταν αυτό το οποίο. Όχι, το 2004 ήταν για το τέτοιο. Ναι, ήταν το μοντέλο το οποίο ήταν με την απλή την οθόνη, την LCD, το πιο πλαστικό τέτοιο. Αυτό μου το, το είχα αγοράσει από ένα φίλο αποτυχείο, μου το είχε δώσει και κάποια στιγμή μου το ζήτησε πίσω. Και το ανταλλάξαμε, το, το ξανά δώσα πίσω, αλλά δεν το πήρε λεφτά. Και μου έδωσε μια μητρική με επεξεργαστή και ραμ. Δηλαδή κάναμε τράμπα του, το έδωσα πίσω και μου έδωσε σχεδόν έτοιμο σύστημα. Ωραία, ούτε αυτό, στο πλάκα είχε, ναι. Το, το, το... σύστημα αυτό το έκανα δώρο <laughs> <laughs> σε μια άλλη κοπέλα που είχα. <laughs> Whatever, τέλο πάντων, τι έχω κάνει σε αυτή τη ζωή. Τέλο πάντων. Λοιπόν, όπω έχετε καταλάβει, μου αρέσει να δίνω πράγματα whatever. Και το είχα το τρίτο, το τρίτο το PSV, το, το πούλησα. Αυτό παίζει να το πούλησα, νομίζω το πούλησα, αν δεν κάνω λάθος. Και κράτησα ένα, κράτησα ένα το οποίο είναι το πιο μπαμπάτσικο από όλα, το οποίο έχει και, το, έχει πώς λένε ναι. και SIM μέσα για να μπορείς να βάζεις καρτούλα και να εχεις WiFi, όχι ότι θα βάλω ποτέ απλά ήθελα να έχω αυτό αλλά ναι, θα σα πω, θέλω να ασχοληθώ λίγο με το PSV γιατί είναι από τις κονσόλες που μου άρεσαν περισσότερο από όλα τα handheld από τις εποχές δηλαδή ίσως για μένα το καλύτερο handheld που πέρασε ποτέ εντάξει το Switch είναι άλλο level αλλά δεν είχα Switch ποτέ whatever ε, οπότε ναι, θέλω να αφιερώσω να πούμε ένα ωραίο επεισόδιο για το PSV και να σας δείχνω κιόλας γιατί το έχω, οπότε βλέπετε και τα παιχνίδια εδώ πίσω, αυτά εδώ, είναι το PSV όλα αυτά τα μικρούλια. Λοιπόν, οπότε ναι. Προς το παρόν, να έχετε μια όμορφη μέρα, ελπίζω να σας άρεσε, ήταν σύντομους καφές, αλλά οκ, okay, στο επόμενο θα κάθισουμε και θα ασχοληθούμε περισσότερο με αυτά. Αχ, κονσόλες των φτωχών. <laughs> Πώς να το βάλω, να το βάλω Game Boy των φτωχών. Μάλλον θα το βάλω. για την και αλήθεια. Λοιπόν, σα χαιρετώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σα.